Κύριε Νεκτάρια, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Κύριε Νεκτάρια, ποιες είναι οι πρώτες προκλήσεις και ποια θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης πάντοτε στο πεδίο της οικονομίας? Η πρώτη προτεραιότητα είναι η οικονομική ανάπτυξη, βέβαια. Συζητάμε για πολλές δεκαετίες για το καινούριο οικονομικό μοντέλο το οποίο πρέπει επιτέλους να αναπτύξουμε στη χώρα. Έχουμε χάσει πολλές δεκαετίες σε τέτοιες συζητήσεις. Τώρα πλέον, μετά από όλα αυτά που γίνανε στις εκλογές και τα αποτελέσματα που προέκυψαν, πρέπει να σοβαρευτούμε, γιατί δεν υπάρχει και άλλος χρόνος. Δηλαδή, αν χαθεί και αυτή η δεκαετία μέχρι το 2030, μετά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εδώ να θυμίσουμε ότι όλα τα οικονομετρικά μοντέλα μέχρι το 2060 προβλέπουν ρυθμούς ανάπτυξης κάτω από 1%. Επομένως, για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο οικονομικό μοντέλο για τη χώρα. Και έχουμε και την τύχη τώρα, εκτός από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, να έχουμε και τα χρήματα, τα κεφάλαια δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν αυτό το επενδυτικό κενό των 100 δισεκατομμυρίων που έχει προκύψει την προηγούμενη 15ετία και θα αποτελέσουν το έναυσμα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και να συγκλίνουμε λίγο προς το μέσο επίπεδο της Ευρώπης. Διότι το άλλο που πρέπει να θυμόμαστε πάλι είναι ότι είμαστε προτελευταίοι στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Νεκτάριε, είπατε ότι όλα τα οικονομετρικά μοντέλα δίνουν το πολύ 1% ρυθμό ανάπτυξη σε προοπτική της επόμενης δεκαετίας. Απ' την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση, τουλάχιστον με βάση τις προεκλογικές της θέσεις, ποντάρει σε ρυθμούς ανάπτυξης περί το 3% για να υλοποιήσει τις εξαγγελίες της. Πού βασίζεται και έχει τόσο μεγάλη αισιοδοξία ως προς την αναπτυξιακή δυναμική? Μπορεί να το κάνει εάν βάλει τις βάσεις για το καινούριο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας που θα βασίζεται στις εξαγωγές και όχι στην κατανάλωση. Αυτό είναι που πρέπει να αντιληφθούν και νομίζω το ξέρουν καλά και στην κυβέρνηση και οι επιχειρηματίες της χώρας, ότι πρέπει τώρα να δώσουμε κατεύθυνση στον εξαγωγικό προσανατολισμό της χώρας. Πρέπει να δημιουργήσουμε λιγότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις που να μπορούν να στέκονται στο διεθνή ανταγωνισμό. Και μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε μια καινούργια βιομηχανική και τεχνολογική υποδομή στη χώρα και θα δημιουργήσουμε και καινούργιες δουλειές καλά πληρωμένες. Διότι η ελληνική οικονομία από τι χαρακτηρίζεται? Από ένα μεσαίου επίπεδου τεχνολογικό επίπεδο με χαμηλούς μισθούς. Εάν λοιπόν κάνουμε αυτή την καινούργια προσπάθεια της εξωστρέφειας, όχι μόνο θα ανοίξουν καινούργιες θέσεις εργασίας, αλλά θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω και πολλούς από τους Έλληνες εργαζόμενους, το μισό εκατομμύριο των brain drainers, οι οποίοι θα προσφέρουν και αυτοί στην ανάπτυξη της οικονομίας. Το 3% δηλαδή είναι εφικτός στόχος μέχρι το 2030. Τώρα αυτό, ναι. Αυτό δεν είναι ακριβώς μέχρι το 2030, είναι κάτι που, όπως το περιγράφετε, τουλάχιστον φαίνεται αρκετά χρονοβόρο. Στο άμεσο μέλλον, η νέα κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει αυτό το αναπτυξιακό άλμα? Η νέα κυβέρνηση πρέπει να βάλει τις καινούργιες βάσεις, αυτό που λέγαμε την εξωστρέφεια. Δηλαδή, οι στόχοι πρέπει να είναι δύο εδώ: αύξηση εξαγωγών και υποκατάσταση εισαγωγών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να φτιάξουμε ισχυρές επιχειρήσεις που να μπορούν να κάνουν εξαγωγές και επίσης ισχυρές επιχειρήσεις που να μπορούν να υποκαταστήσουν τις εισαγωγές. Εδώ τι πιάνει προϋπόθεση για να γίνει αυτό το πράγμα? Διότι λέμε πάρα πολλά, αλλά τελικά δεν γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις. Σε ένα άρθρο που έχω γράψει στο πρώτο θέμα αυτή την εβδομάδα, η κύρια θέση που προτείνω εγώ είναι να προχωρήσουμε μέσω των σοβαρών κινήτρων που πρέπει να δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, να συγχωνευτούν οι επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν μεγάλες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας ή τουλάχιστον σε αυτούς που θα επιλεγούν για να αποτελέσουν το ενεχμή του δόρατος των εξαγωγών και της υποκατάστασης των εισαγωγών. Λέτε, κύριε Νεκτάριε, έχουμε γύρω στις 700.000 επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρού ή ασήμαντου μεγέθους. Πρέπει αυτές με τις κατάλληλες πολιτικές
να πέσουν κάτω από τις 70.000, δηλαδή να έχουμε τουλάχιστον μία νέα επιχείρηση για κάθε 10 παλές μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Μόνο έτσι θα φτιάξουμε μια σοβαρή οικονομία με καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και επίσης λάβετε υπόψη σας ότι μόνο έτσι θα μειώσουμε και τη μαύρη εργασία και τη φοροδιαφυγή. Κύριε Νεκτάρη, η μαύρη εργασία είναι το 30% της εθνικής οικονομίας και η φοροδιαφυγή είναι τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια ετησίως. Κύριε Νεκτάρη, νομίζω ότι ακουμπάτε την καρδιά του δομικού προβλήματος της ελληνικής οικονομίας. Μεγαλύτερη εξωστρέφεια, λέτε, και μια οικονομία που να βασίζεται στις εξαγωγές και όχι στην κατανάλωση. Μιλάμε δηλαδή για αντιμετώπιση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών ουσιαστικά που είναι. Ο μεγάλος συναγερμός που έχουμε ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, μιλάτε και για μια παρέμβαση η οποία έχει πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος. Για να πάμε από τις 700.000 επιχειρήσεις, τις 70.000 ή και σε ακόμα περισσότερες, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν συγχωνεύσεις, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να σταματήσουν πάρα πολλοί να είναι επιχειρηματίες και να γίνουν εργαζόμενοι στις παλιές τους επιχειρήσεις. Υπάρχει κυβέρνηση που θα τολμήσει πολιτικά να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση? Και θα πρέπει να κλείσουν και πολλά παράθυρα και περιθώρια φοροδιαφυγής. Έτσι ακριβώς. Αυτά που μας ταλαιπωρούν δηλαδή για τουλάχιστον έναν αιώνα πρέπει να τελειώσουν τώρα. Και πώς θα γίνει αυτό? Έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία μπορούν να προσφέρουν τα σωστά κίνητρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να κάνουν αυτές τις συγχωνεύσεις. Διότι κατά τα άλλα απλώς χάνουμε χρόνο και χρήμα και δεν πρόκειται να πετύχουμε και τους στόχους μας εάν συνεχίσουμε με αυτή την διασπορά των επιχειρήσεων. Αυτά που λέμε για την Ελλάδα τώρα τα κάνανε από τις αρχές του 2000 όλες οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες προσδεθήκανε στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, όπως λέγονται, και κάνανε αυτό που λέμε τώρα. Φτιάξανε μεγάλες επιχειρήσεις εξαγωγικού προσανατολισμού και μας ξεπεράσανε εμάς που ήδη είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από αυτούς. Επομένως, θέλω να πω ότι αυτά τα μοντέλα έχουν δοκιμαστεί και έχουν δουλέψει. Και απλώς πρέπει και εμείς να σοβαρευτούμε κάποια στιγμή και να φύγουμε από την 26η θέση που είμαστε στους 27 της Ευρώπης και να πάμε πάλι προς την μέση θέση που είχαμε πριν το 2000. 26η θέση σε ποιο πεδίο? Σε οποιοδήποτε δείκτη φανταστείτε, μόνο η Βουλγαρία είναι κάτω από εμάς. Από το κατακεφαλήν εισόδημα σε τιμές αγοραστικής αξίας μέχρι κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας. Τώρα επίσης έχει ενδιαφέρον ότι η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση των πλεονασμάτων, να εμφανίζει πλεονάσματα της τάξης του 2%, ενώ ταυτόχρονα έχει τον σοβαρό περιορισμό οι πρωτογενείς δαπάνες να μην αυξάνονται πάνω από 2,6%. Και αυτό δεν είναι μια σοβαρή πρόκληση? Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πρόκληση, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι μόνο αν εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική θα μπορέσουμε να στρέψουμε πόρους προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας. Είναι αυτές που λέμε οι διεθνώς εμπορεύσιμοι τομείς της οικονομίας. Ενώ εμείς τι έχουμε κάνει? Σε όλες τις δεκαετίες προς τα πίσω έχουμε δώσει έμφαση στους μη εμπορεύσιμους τομείς της οικονομίας. Και γι' αυτό έχουμε εγκλωβιστεί στην υπανάπτυξη της οικονομίας και στη μηδενική παραγωγικότητα και στους χαμηλούς μισθούς. Επομένως, αν θέλουμε να ξεφύγουμε από αυτό το αδιέξοδο, θα πρέπει να δρομολογήσουμε πλέον τον εξαγωγικό προσανατολισμό της χώρας και αυτό απαιτεί μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να είσαι με επιχειρήσεις των 2-3 εργαζόμενων στον διεθνή ανταγωνισμό. Αυτά πρέπει να τα αντιληφθούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια που έχουμε τώρα για να κάνουμε τον μεγάλο επανασχεδιασμό της οικονομίας. Λέτε δηλαδή, κύριε Νεκτάρη, ότι το κλειδί είναι η κατανομή του Ταμείου Ανάκαμψης με βάση ένα νέο παραγωγικό και εξωστρεφές οικονομικό μοντέλο? Έτσι είναι, γιατί δεν πρόκειται να έχουμε και άλλα τέτοια λεφτά. Βλέπετε τώρα ότι στην Ευρώπη στριμώξανε πάλι τα πράγματα. Οι καινούριες κατευθύνσεις είναι για τα πλεονάσματα που λέγατε προηγουμένως και μείωση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου πληρωμών και παρόμοια μέτρα. Επομένως, πρέπει και εμείς να προσαρμόσουμε τη μακροχρόνια πολιτική μας σε αυτές τις κατευθύνσεις. Έπρεπε ήδη να το είχαμε κάνει, αλλά τώρα είναι τελευταίες ευκαιρίες.
Ένα παράλληλο στοίχημα, το οποίο έχει δεσμευτεί ότι θα επιδιώξει να κερδίσει και ο Πρωθυπουργός, και αυτό περιλαμβάνει όμως κινήσεις υψηλού πολιτικού κόστους, είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Την ζητούν οι Βρυξέλλες, την ζητά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, θα έλεγα, που σηκώνει τα φορολογικά βάρη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και πάρα πολλές κυβερνήσεις, αλλά τελικά δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται εκεί. Θεωρείτε ότι αρκούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές, η επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, ή χρειάζεται νέο φορολογικό μοντέλο? Για ειδικές κατηγορίες δεν μπορούμε να τα λέμε, είναι γνωστά τη πάση, για τους αυτοαπασχολούμενους, για παράδειγμα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές και η επέκταση αυτών βοηθάει, αλλά περισσότερο θα βοηθούσε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να φύγουμε από τις 700.000 επιχειρήσεις και να πάμε στις 70-80.000 επιχειρήσεις, διότι αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγάλα λογιστήρια πλέον, θα έχουν έλεγχο από οργοντούς λογιστές, δεν θα είναι επιχειρήσεις των 2-3 εργαζομένων όπου όλοι φοροδιαφεύγουν και δεν καταγράφεται ούτε το ΑΕΠ, ούτε πληρώνουν κανένα φόρο. Μην ξεχνάτε ότι το 80% των φορολογούμενων στην Ελλάδα δηλώνει κάτω από 15.000 εισόδημα. Επομένως, όλα αυτά, εάν μπούμε σε ένα άλλο πιο αναβαθμισμένο πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας, θα βελτιωθούν και το κράτος θα μαζεύει περισσότερα λεφτά και το ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή το εθνικό εισόδημα, θα αυξηθεί. Και ναι, επιστρέφετε στον πυρήνα της σκέψης σας, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν. Ο μεγάλος όγκος της φοροδιαφυγής βρίσκεται σταθερά στην μικρομεσαία επιχειρηματική κοινότητα και στους αυτοαπασχολούμενους. Κύριε Νεκτάρη, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ.